ένα κορυφαίο σημείο θεοφανίας, δηλαδή φανέρωσης της μεσιανικής ταυτότητας και θεανδρικής ταυτότητας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι η μεταμόρφωσή Του πάνω στο όρος Θαβόρ. Εκεί ο Χριστός, λέμε, μεταμορφώθηκε. Στην πραγματικότητα ο Χριστός δεν άλλαξε σε τίποτα. Ο Χριστός είναι πάντα ο ίδιος, ο Αυτός εις τους αιώνας. Δεν μεταβάλλεται. Εκείνο το οποίο όμως έγινε είναι ότι επέτρεψε στους μαθητές Του να Τον θεωρήσουν από κάποια οπτική γωνία, ώστε να δουν τη δόξα Του καθώς ιδύναντο, σύμφωνα με τις δυνατότητες που είχαν να προσλάβουν τη μεγάλη αλήθεια την οποία τους απεκάλυπτε έμπρακτα. Και αυτό το οποίο τους αποκαλύφθηκε στο όρος Θαβόρ ήταν ότι είναι ο Υιός ο αγαπητός του Θεού Πατρός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που έγινε άνθρωπος για να μας σώσει και ότι είναι ο Υιός του Θεού, ο προσδοκόμενος Μεσσίας, ο Σωτήρας των ανθρώπων. Και αυτή η μεγάλη αλήθεια ήταν, καθώς και που επιβεβαιώθηκε από τη φωνή του Θεού Πατρός και την παρουσία των μεγάλων δικαίων ανδρών της Παλαιάς Διαθήκης, του Μωυσέως και του Ηλία, και είναι χαρακτηριστικό ότι ο μεν Μωυσής προέρχεται από το χώρο αυτών οι οποίοι γνώρισαν θάνατο και ο Ηλίας ανελήφθη. Είναι κάποιος ο οποίος έρχεται και δεν είχε γνωρίσει σαρκικό θάνατο, σωματικό θάνατο και έρχονται οι δύο αυτοί να συμμαρτυρήσουν για το ποιος είναι ο Χριστός και ποιος είναι ο ρόλος τους. Είναι, είδαν τον Χριστό οι μαθητές, οι πρόκριτοι των μαθητών, όταν λέμε οι πρόκριτοι εννοούμε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, μέσα σε ένα έκπαυλο φως, το άκτιστο φως της θεότητάς του και ήταν τόσο ωραίο, συγκλονιστικό αυτό το θέαμα, αυτή η αίσθηση, αυτή η εμπειρία, αυτή η αποκάλυψη, η παρουσία των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, η φωνή του Θεού, ώστε ο Πέτρος είπε ότι καλό είναι να μείνουμε εδώ για πάντα και ας κάνουμε τρεις σκηνές, μια για σένα Κύριε, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία. Αλλά προσθέτει ο Ευαγγελιστής ότι ο Απόστολος Πέτρος είπε αυτό που είπε, μη δώσω λέγει. Χωρίς να ξέρει, χωρίς να καταλαβαίνει τι λέει και γιατί το λέει αυτό. Γιατί ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο κυρίως για ώρες όπως η ώρα του Θαβόρ. Είναι ένδοξη, είναι σπουδαία, είναι οριακή, είναι σημείο θεοφανίας. Αλλά η ώρα του Χριστού ήταν άλλη. Ο Χριστός δεν ήρθε για το Θαβόρ, ήρθε για μεγαλύτερο ύψος, ήρθε για το ύψος του Γολγοθά. Μα θα μου πείτε, ο Γολγοθάς είναι χαμηλότερος λόφος από ότι είναι το όρος Θαβόρ. Ναι, αυτό φυσικά. Πνευματικά όμως, η ώρα του Χριστού είναι η ώρα του Γολγοθά, η ώρα του Σταυρού, με την προϋπόθεση ότι αεί το Σταυρό έπεται η Ανάσταση. Έτσι, λοιπόν, η μεταμόρφωση αυτή του Χριστού δείχνει και την προοπτική της μεταμόρφωσης του ανθρώπου εν Χριστώ και του κόσμου. Πριν από πολλά χρόνια είχαμε προσκαλέσει ως νέοι της χριστιανικής σοσιαλιστικής σπουδαστικής κίνησης στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Ολιβιέ Κλεμάν, διαπρεπή ορθόδοξο θεολόγο γαλλικής καταγωγής, που μας μίλησε και μας μίλησε για τη μέρα την 6η Αυγούστου και μας είπε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη μέρα που γιορτάζει τη φωτεινή μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού η Εκκλησία, είναι η μέρα που έπεσε η πρώτη πυρηνική βόμβα, η πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα. Και είναι σαν να μας λέει αυτή η αρνητική επέτειος της ανθρωπότητας, ότι έχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε δύο φωτιές, σε δύο φώτα, εις το φως της μεταμορφώσεως του Χριστού ή στη φωτιά της Χειροσίμα που συνέβη ακριβώς επειδή ο κόσμος πεισματικά και αδιάκριτα αγνόησε τον Χριστό και την προοπτική της μεταμορφώσεως του κόσμου Χριστού.